πάμε να συναντήσουμε το στρατιωτικό αναλυτική συγγραφέα, τον Σάββα τον Καλυτερίδη. Κύριε Καλυτερίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Πριν πάμε στα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά, πείτε μου, σας παρακαλώ, για τον αντικαταστάτη του Νασράλα που ανακοινώθηκε από τη Χεζμπολάχ. Εντάξει, είναι πάλι ο στέλεχος. Είναι, πιστεύω ότι... Το νούμερο 2 δεν είναι αυτός που ανακοινώσαν από του Νασράλα. Ναι, νομίζω ότι ήδη βρίσκεται στην Τεχεράνη, ναι. Άρα είναι προστατευμένος, γιατί κανείς δεν είναι ασφαλής πλέον ούτε στη Γάζα ούτε στο Λίβανο, οπότε νομίζω ότι τον πήρε μαζί του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγτζή, στην τελευταία επίσκεψή του στη Βηρυτό. Τον πήρε μαζί του στο αεροπλάνο και πλέον είναι προστατευμένος στην Τεχεράνη. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ασφαλώς ο Νασράλα ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία, διοίκησε την Χεζμπολάχ επί δεκαετίες, αλλά αποτούδε και στο εξής, και στην Χαμάς και στη Χεζμπολάχ δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία το ποιος θα είναι ο επικεφαλής αυτές τις οργανώσεις, γιατί τόσα χρόνια έχει σφυριλατηθεί ένας αριθμός στελεχών που μπορούν να αντικαταστήσουν ο ένας τον άλλον. Αυτό αποδείχθηκε άλλωστε στο Λίβανο τώρα, ναι. Αλλά και στη Γάζα, μετά από σφυροκόπημα ενός έτους στη Γάζα, η Χαμάς σε ένα βαθμό ακόμα είναι ζωντανή. Αυτό αποδεικνύεται από τις επιχειρήσεις που κάνει ο Ισραηλινός στρατός σε καθημερινή βάση το τελευταίο διάστημα, κυρίως στη Βόρεια Γάζα, και από τις απώλειες που έχει ο Ισραηλινός στρατός, αν δεν κάνω λάθος, ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών έχει φτάσει τους 40, αν είναι σωστά αυτά που διαβάζω, και οι τραυματίες είναι πολλαπλάσια φυσικά, που σημαίνει ότι η Χεζμπολάχ, παρόλα τα χτυπήματα με τις συσκευές τηλεπικοινωνίας και ασυρμάτου, και με τους βομβαρδισμούς και με το κτύπημα της ηγεσίας, παρόλα αυτά φαίνεται ότι διατηρεί ένα σημαντικό μέρος της μαχητικής ισχύως της. Άρα το επόμενο διάστημα, εάν περιμένουμε να δούμε αποτέλεσμα στα πεδία των μαχών, εννοώ αποτέλεσμα που θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου, θεωρώ ότι θα περιμένουμε μάταια. Ας επικεντρώσουμε τις ελπίδες μας στη διπλωματία και στην πολιτική. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Βλέπετε κάποια εξέλιξη που ενδεχομένως να δημιουργεί μια έστω και μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας ότι θα φτάσουμε σε μια ανακοχή, αν μη τι άλλο. Και βλέπουμε το επόμενο βήμα. Ότι αν ο διοικητής της CIA, ο κύριος Μπέρνς, είναι στο Κατάρ, ήταν την Κυριακή, μαζί με τον επικεφαλής της Μοσάδ, συνομίλησαν με τον πρωθυπουργό της του Κατάρ, και φέρεται ο διοικητής της CIA να υπέβαλε μία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για κατάπαυση του πυρός 28 ημερών, και φυσικά σε αυτό το διάστημα υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης ομήρων από πλευράς της Χαμάς, ναι, και κρατουμένων από πλευράς του Ισραήλ. Όμως ξέρετε, και το προηγούμενο διάστημα, και τον Αύγουστο ήμασταν κοντά, και πιο πριν ήμασταν κοντά. Αυτή τη στιγμή πάντως είμαστε κρεμασμένοι σε αυτήν την διαδικασία που ξεκίνησε αυτήν την Κυριακή, προχθές. Αυτή η διαδικασία, λέω, ναι. Στο Κατάρ, και υπάρχει και ενεργός εμπλοκή της Αιγύπτου, η οποία είχε κάνει μια άλλη πρόταση για μια 48-ωρια κεχηρία και απελευθέρωση 4 ομήρων, την οποία απέρριψε ως αρχή της διαδικασίας, την οποία φέρεται να απέρριψε η Ισραηλή πλευρά. Μάλιστα. Και φυσικά βρισκόμαστε και εν αναμονή του χτυπήματος του Ισραήλ, της απάντησης του Ισραήλ. Ποια θα είναι? Του Ιράν. Του Ιράν. Ναι. Δεν είμαστε σίγουροι αν θα απαντήσει το Ιράν. Δεν είμαστε σίγουροι. Υπάρχει μια ασάφεια. Υπάρχουν δηλώσεις και πολιτικών αλλά και στρατιωτικών ανωτάτων αξιωματούχων που μιλούν για μια απάντηση. Όμως θεωρώ ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επίθεση του Ισραήλ, που ήταν οριοθετημένη, περιορισμένη. Ναι. Δηλαδή δεν χτυπήθηκαν 3 στόχοι που ήταν κόκκινες γραμμές, ναι, και από το Ιράν και από τη Ρωσία. Δεν χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, πυρηνικές εγκαταστάσεις και αξιωματούχοι. Επίσης τα πλήγματα περιορίστηκαν σε εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης και όχι
του τακτικού. Και όχι του τακτικού στρατού. Ναι, ναι. Διότι οι φρουροί της Επανάστασης είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν, εξοπλίζουν και κατευθύνουν τον λεγόμενο άξονα της αντίστασης. Εκτός αυτού υπήρχε και μια προειδοποίηση ορισμένων ορών μέσω Κρήτου. Όλα αυτά έγιναν με στόχο να μην υπάρξει απάντηση. Από το Ιράν, γι' αυτό λέτε ότι μπορεί και να μην έχουμε απάντηση από το Ιράν. Αν επικρατήσουν άλλες απόψεις των σκληροπυρηνικών και έχουμε απάντηση, και αυτή πιθανότατα να είναι συμβολική και να μην, δεν δικαιολογείται με βάση τα πραγματικά δεδομένα που έχουμε, κύριε Φιλιππακόπουλε. Ακριβώς. Μια σκληρή απάντηση του Ιράν. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα νοητροκικά σας παρακαλώ, γιατί 8 του μήνα, 8 Νοεμβρίου, έρχεται στην Αθήνα ο Φιντάν για τη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για μια έκθεση της Κομισιόν, για τη διεύρυνση είναι η έκθεση αφορά, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, και εκφράζονται και ανησυχίες στην έκθεση αυτή για τα της γαλάζιας πατρίδας, τα σχολικά βιβλία, ότι δεν έχουν γίνει βήματα για την επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης. Είναι κάποια στοιχεία που μας αφορούν και είναι θετικά προς θετική κατεύθυνση από την έκθεση αυτή, κύριε Καλλιτερίδη? Ναι, θα την δούμε αύριο την έκθεση. Ναι, αύριο. Αυτά ναι. που έχουν αύριο, ναι, ναι. Διαρρεύσει, νομίζω ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση, ασφαλώς και είναι θετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρέωση, εάν αυτό αποτελεί αποτέλεσμα της ελληνικής διπλωματίας ή των Ελλήνων ευρωβουλευτών ή των παραγόντων που εργάζονται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα έλεγα ότι είναι και προς θετική, είναι και στη θετική κατεύθυνση και είναι και μια επιτυχία. Όμως πιστεύω ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στο Κυπριακό, δηλαδή να είναι ως παρατηρητής σε αυτή την τριμερή ή την πενταμερή που θα ακολουθήσει. Και δεν είναι καλό σημάδι το γεγονός ότι ο Σόλτς, αναφερόμενος κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα και αναφερόμενος στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, δεν έκανε καμία αναφορά στα ευρωτουρκικά σε σχέση με το Κυπριακό. Δηλαδή δεν συνέδεσε την πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όποια και να είναι αυτή, με την ταυτόχρονη πορεία του Κυπριακού. Δηλαδή η Τουρκία έχει αναλάβει υποχρέωση με τη δήλωση και την αντιδήλωση, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, του 2005, να φέρει σε πέρας κάποιες δεσμεύσεις. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα και θεωρώ ότι είναι στη θετική κατεύθυνση αυτό που είδαμε. Απλά περιμένουμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένα δικό της θέμα πλέον η κατοχή εδάφους μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά, αφού θα δημοσιευτεί αύριο το προσχέδιο αυτό της έκθεσης Κομισιόν, ο κύριος Γεραπετρίτης στη συνάντηση στις 8 του μήνα με τον κύριο Φιντάν θα έχει χαρτιά στα χέρια του, επίσημα χαρτιά, να τα θέσει. Ναι, πιστεύω ότι αυτό που κατά την άποψή μου έγιναν δύο λανθασμένες κινήσεις από πλευρά της κυβέρνησης. Μία ήταν η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη ότι σε μία διαπραγμάτευση υπάρχουν αμοιβαίες υποχωρήσεις, ότι προανήγγειλε ότι θα υποχωρήσουμε. Και η δεύτερη ήταν η αναφορά, κι ας με πούν, μειοδότη του κυρίου Γεραπετρίτη. Θεωρώ, ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας τη χρονιά που είχαμε τις διαπραγματεύσεις και μπήκαμε στο τρίτο μνημόνιο, είχε χαρακτηριστεί από το Χάρβαρντ το χειρότερος διαπραγματευτής. Όταν ξεκινάς μια, ελπίζω να μην ξανακερδίσουμε μια πρωτιά, όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, δεν λες ότι θα κάνω υποχώρηση. Όπως δεν λέει η Τουρκία ότι θα κάνει υποχώρηση. Όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, διότι ξέρετε, οι πολίτες από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλα στοιχεία κρίνουμε από αυτά τα δύο πράγματα, ότι μιλούν ο ένας θα κάνουμε υποχώρηση και ο άλλος ότι κι ας με πούν μειοδότη, ότι θα κάνει μειοδοσία. Βέβαια λένε, κύριε Καλλιτερίδη, μισό λεπτό, λένε ότι εμείς το μόνο θέμα που αναγνωρίζουμε ως πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε είναι ένα, φαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο, δεν αναγνωρίζουμε τίποτα άλλο. Μια χαρά που λένε αυτό, είναι εθνική γραμμή. Τα άλλα τι τα θέλουν? Τα άλλα τι τα θέλουν λοιπόν? Σας είπα ότι δεν φταίει
ο γυαλός. Στραβά αρμενίζουμε. Γιατί τις θέλουν αυτές τις δηλώσεις? Δεν φταίει ο κόσμος λοιπόν, οι σχολιαστές που μας χαρακτηρίζουν με διάφορους τρόπους επειδή χαλάμε το αφήγημά τους. Δεν φταίνε λοιπόν οι πολίτες και οι σχολιαστές και οι αρθρογράφοι για αυτά που λένε οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει, καλοδεχούμενες οι δηλώσεις λοιπόν εκ των υστέρων του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Ακριβώς. Τις τελευταίες μέρες, ότι δεν υπάρχει, αυτός που θα υποχωρήσει δεν θα είμαστε εμείς, είπε. Ακριβώς, ναι, έτσι το είπε, ναι. Έτσι. Εντάξει, τώρα λοιπόν πιστεύω να μαθαίνουν από τα λάθη τους, καλοδεχούμενες αυτές οι δηλώσεις. Απλά θέλω να πω ότι μια τουρκική εφημερίδα, κύριε Φιλιππακόπουλε, αν θέλετε μετά θα σας στείλω και την... Ναι. Αναφέρεται στην εμπλοκή του κυρίου Φιντάν στην υποστήριξη της ίσως της αγριότερης και πιο βάρβαρης τρομοκρατικής οργάνωσης στον κόσμο του Ισλαμικού κράτους. Θυμάστε τότε που καίγαν τους ανθρώπους, ναι, που πετούσαν τους ομοφυλόφιλους από τον δεύτερο τρίτο όροφο στη Ράκα. Αυτή λοιπόν η έκθεση που δημοσιεύει ένας Τούρκος δημοσιογράφος έχει την εμπλοκή, περιγράφει την εμπλοκή του ιδίου του Φιντάν, που ως διοικητής της ΜΙΤ έστενε όπλα και πυρομαϊκά στο Ισλαμικό κράτος. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε υποχρέωση να αναδείξουμε και αυτή την πτυχή, να έρθει, αν θέλετε, και με χαμηλωμένα τα φτερά ο Φιντάν εδώ και να μην έρθει ως άμωμος και ως διεκδικητής, να έρθει όπως ακριβώς είναι, ξεγυμνωμένος από τον μανδύα που έχει ενδυθεί. Θα δούμε τι θα γίνει και με τη συνάντηση των δύο. Τώρα μια τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε πάντως με το Κυπριακό υπάρχει μια κινητικότητα. Βλέπω συναντήσεις του κ. Χριστοδουλίδη, βλέπω επαφές, βλέπω... Αυτό που γίνεται αύριο, κύριε Φιλιππακόπουλε, η πρόσκληση του κ. Χριστοδουλίδη να επισκεφτεί το Λευκό Οίκο. Γι' αυτό λέω. Αυτό λέω. Με τον κύριο Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο. Ναι. Κάτι που δεν πέτυχε ο Ερντογάν, ο οποίος έβαλε λιτούς και δεμένους. Για να το πετύχει και δεν το πέτυχε. Τέτοια, ναι. Για να έχει μια τέτοια συνάντηση. Δηλαδή τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία, που από την Τουρκία θεωρείται θανούσα ή εκλυπούσα, και η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε προχθές, ολοκληρώθηκε ο πρώτος στρατηγικός διάλογος μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ. Και αμέσως μετά είδαμε την πρόσκληση του κ. Χριστοδουλίδη. Ασχέτως του τι άποψη έχει ο καθένας για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, αντικειμενικά, πολιτικά, είναι μια εξαιρετική σημασία. Ακριβώς. Εξαιρετική σημασία. Η Κύπρος κατόρθωσε ένα κράτος κατηλημένο κατά 37% με μια βάρβαρη κατοχή από την Τουρκία, κατόρθωσε να αναπτύξει μια πολυδιάστατη πολιτική. Δεν ήταν μονοδιάστατη, ήταν και με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ και με το Λίβανο και με την Ιορδανία και με τους Παλαιστίνιους. Ανέδειξε τη γεωπολιτική αξία του νησιού ο Χριστοδουλίδης, γιατί έχει εμπειρία διπλωμάτη, και αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η πρόσκλησή του στο Λευκό Οίκο. Πάντως, αυτή η επιτυχία του κυρίου Χριστοδουλίδη θα πρέπει να τον, θα έλεγα, να τον οδηγήσει να επανεξετάσει αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ με τις άτυπες συναντήσεις, η οποία η άτυπη τριμερής άνοιξε το δρόμο για την άτυπη πενταμερή, που όμως δεν υπάρχει το πλαίσιο πάνω στο οποίο γίνεται. Δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση. Υπάρχουν σοβαρές φωνές στην Κύπρο και έμπειρες που θεωρούν ότι αυτό είναι μια κερκόπορτα, με τον τρόπο που είναι ένας ολισθηρός δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στη λύση της συνομοσπονδίας, που η συνομοσπονδία είναι στην ουσία διαμερισμός του νησιού. Τυχοτόμηση. Κύριε Καλλιντερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.